νέες ευκαιρίες στο εξωτερικό αναζητούν εκτός από τους νεαρούς επιστήμονες και Έλληνες επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Πολλοί έχουν επιλέξει το Λονδίνο. Στα επιτυχημένα καταστήματα με ελληνική υπογραφή προσθέθηκε ένα ακόμη στο Σόχο. Προσφέρει εθνικά εδέσματα εμπνευστή του μενού τον γνωστό Ηλία Μαμαλάκη. Με αποστολή να αλλάξουν την ξεπερασμένη αντίληψη για την ελληνική κουζίνα στη Βρετανία, μια ομάδα μικρών Ελλήνων επενδυτών εγκαινίαζαν το Σουβλάκι στην καρδιά του Λονδίνου, στο Σόχο. Πρόκειται για ένα εστιατόριο με πάθος για το καλό, το φρέσκο, το υγιεινό και το νόστιμο φαγητό που δημιουργήθηκε από Έλληνες, σχεδιάστηκε από Έλληνες, προμηθεύεται τις πρώτες του ύλες από Έλληνες και οι γεύσεις του φέρουν την υπογραφή του σε Ηλία Μαμαλάκη. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μία μικρή ομάδα από ανθρώπους που έχουν ειδικότητα στο γκριλ και στο μπαρμπεκιού. Μπήκα και εγώ μέσα σε αυτή την ομάδα και συνθέσαμε ένα μενού το οποίο βασίζεται στην έννοια ελληνικό σουβλάκι, αλλά πέραν από αυτό το ψάξαμε, το αναμοχλεύσαμε και προσθέσαμε κάποιες καινούργιες γεύσεις και απόψεις που έρχονται και από την Ανατολή και από τη Δύση. Το σουβλάκι έχει ήδη φανατικούς πελάτες, γιατί πάνω απ' όλα κάνει επιτέλους αυτό που δεν έχει κανένας κάνει έως τώρα. Παρουσιάζει το σουβλάκι τόσο στη μοντέρνα, όσο και ουσιαστική εκδοχή του, δίνοντάς του έτσι τη θέση που του αξίζει στο γαστρονομικό χάρτη του Λονδίνου. I really like the food. It was really fresh, tasty and spicy. This delicious place, delicious food, very fresh food. Is a very, in a very nice area of London. Αυτός ο συνδυασμός του πολυτελούς μαγαζιού με το λαϊκό σουβλάκι έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή αρέσει. Είναι σχεδόν αδύνατο να περάσεις απ' έξω από το μαγαζί και να μην σταθείς να το κοιτάξεις. Έντονο μπλε με άσπρα γράμματα που δεν λένε οτιδήποτε, αλλά απαγγέλουν την Ιθάκη του Καβάφη. Το ιδιαίτερο ύφος του μαγαζιού συνεχίζεται και στο εσωτερικό του, με κίονες, design εμφανώς ελληνικό, χωρίς κραυγαλαίους τόνους και ευτελή τρίκ, με γκράφιτι από την Αθήνα του σήμερα. Είχαμε την άποψη ότι η ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα το σουβλάκι ήταν υποτιμημένα εδώ στο Λονδίνο. Οι τουρίστες ξεδρελαίνονται για το σουβλάκι όταν έρχονται στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση να στήσουμε το σουβλάκι εδώ στην καρδιά της πόλης. Το σουβλάκι δεν είναι ένα εστιατόριο το οποίο προμοτάρει μόνο τις ελληνικές γεύσεις εδώ στη Βρετανία, αλλά προωθεί και τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς όλα του τα προϊόντα, τόσο οι πρώτες ύλες όσο και τα ποτά, έρχονται από την Ελλάδα. Έρχεται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, αληθινή φέτα pop από την Ελλάδα, οι πίτες είναι ελληνικές. Ελληνικό μεράκι και ελληνικά συστατικά, ο Άσος που βγήκε από το Μανίκι ξετρέλανε τους Βρετανούς και εξασφάλισε την επιτυχία.